Το παραδοσιακό λοιπόν χρώμα των οικισμών μας, τα τοπικά έθιμα, η αρχιτεκτονική του δομημένου χώρου, η χωροταξία στον αντίποδα της ανήθικης χωροταξικής αταξίας της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης, σημαίνει θεσμοθέτηση του οικολογικού και πολιτιστικού πάρκου Μενάδου. 12 χρόνια στα σιτάρια του Υπουργείου, ή από ανικανότητα ή από σκοπιμότητα αραχνιάζει. Η φιλοξενία, οι υπηρεσίες, τα αγνήσια και όχι νοθευμένα ή ψευδεπίγραφα τοπικά προϊόντα, μέλι με ζάχαρη μέσα, το χαμόγελό μας, οι τιμές των προϊόντων μας και των καταλυμάτων μας, η ανθρωπιά και το ήθος μας, είναι εκείνα τα οποία θα κάνουν τον τόπο μας άξιο για επίσκεψη, θα του δώσουν ταυτότητα και πραγματική πιστοποίηση, όχι πιστοποίηση στα χαρτιά. Αγαπητοί φίλοι, οι άνθρωποι που περιμένουμε δεν θα έρθουν να περπατήσουν μέσα στο κενό, μέσα σε ένα χώρο χωρίς ανθρώπους. Θα έρθουν να μας γνωρίσουν, να ζήσουν μαζί μας, να ανταλλάξουμε ιδέες και εμπειρίες και να είστε βέβαιοι ότι θα γίνουν πρεσβευτές εκείνων των αξιών που θα απολαύσουν. Το ίδιο εύκολα θα μας αποχαιρετήσουν αν εμείς πρώτοι, είτε από άγνοια είτε από επιπολαιότητα, υποτιμήσουμε αυτές τις αξίες. Καλωσορίζουμε σήμερα τους παλιότερους και νεότερους επιστήμονες και ανθρώπους του πολιτισμού και με ιδιαίτερη, ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση το γεγονός της ανάδειξης του δικτύου των μονοπατιών της Γορτινίας και βέβαια την πιστοποίηση του διεθνούς μονοπατιού. Εγώ μόνο να θυμίσω ότι ένα μονοπάτι που ενώνουν τόπους και ανθρώπους και δημιουργούν συλλογικότητες, τα είπε ωραία ο Θανάσης προηγούμενα, είχαμε τον πρώτο που πιστοποίησε, πιστεύω, δηλαδή τον Παυσανία, και νομίζω να θυμηθούμε κι άλλον ένα, τον γιατρό, τον πατρινό, τον Γορίλο. Τον Γορίλο. Στο τέλος του 10ου αιώνα του αιώνα, και νομίζω πρέπει η Γορτινία, γιατί περιέγραψε ένα μεγάλο κομμάτι των μονοπατιώτης, να το θυμάται και να το αναδείξει. Και φτάσαμε σήμερα να με ικανοποίηση πραγματικά να αντιμετωπίζουμε και να περιμένουμε τα φιλόξενα χωριά μας και τα μονοπάτια μας να τα επισκεφθούν και να περπατήσουν και να ζήσουν μαζί μας άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε και ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας βοήθησαν για την ανάδειξη των μονοπατιών. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μπήκα πολύ όψιμα σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από γορτίνιους εθελοντές, από αυτούς τους 10 συλλόγους, οι οποίοι ουσιαστικά εκείνοι είναι που έχουν σηκώσει στις πλάτες τους το βάρος όλης αυτής της πρωτοβουλίας. Εγώ μόλις πριν από 2 μήνες έμαθα και κατάλαβα περί τίνος ακριβώς πρόκειται όλη αυτή η μοναδική πρωτοβουλία, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω, μου προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό για καταρχήν έναν λόγο και έναν δεύτερο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι μια εθελοντική προσπάθεια. Μου έκανε μια φοβερή εντύπωση, κάτι που άκουσα όταν πρωτοήρθα σε επαφή με αυτήν εδώ τη διαδικασία, ότι εμείς για να αναδείξουμε την κληρονομιά των πατέρων μας και των παππούδων μας, αυτών που έζησαν εδώ και έζησαν από αυτόν εδώ τον τόπο, δεν θέλουμε ούτε μισό ευρώ από την πολιτεία. Και έτσι λοιπόν, για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν έχει πάρθει ούτε μισό ευρώ από την πολιτεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και γιατί είναι συγκλονιστικό? Γιατί αυτοί εδώ οι άνθρωποι, εσείς όλοι έχετε δουλέψει τόσο πολύ, και αυτό ουσιαστικά εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματός σας. Γιατί συνήθως τι ξέρουμε σε αυτήν εδώ την πατρίδα? Ότι το κράτος χρηματοδοτεί και μετά οι πρωτοβουλίες δρυμάζουν. Γιατί κανείς δεν τις αγάπησε, κανείς δεν κόπιασε για αυτές, κανείς δεν τις αγκάλιασε. Εσείς λοιπόν αυτήν εδώ την πρωτοβουλία την έχετε αγκαλιάσει, είναι μόνο δική σας, δεν είναι κανενός άλλου. Και τώρα καλούμαστε όλοι εμείς εδώ, ως εθελοντές κι εμείς αυτήν εδώ τη διαδικασία, να το πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι πιστεύω βαθύτατα ότι από το πρώτο αυτό πιστοποιημένο μονοπάτι της Ελλάδας, η Γορτινία, μια περιοχή με εξαιρετικά μεγάλες αδειξότητες, μπορεί να ζήσει βασιζόμενη πάνω σε αυτό. Γιατί δημιουργεί μια νέα οικονομία
πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα γίνουν βιώσιμες και που δεν είναι τώρα με βάση την κρίση που ζούμε και καινούργιες που μπορούν να ανθίσουν. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι τα δύο μηνύματα της ημέρας. Εύχομαι πολύ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους διακεκριμένους ομιλητές που σήμερα με μεγάλη προσοχή θα ακούσουμε και εγώ προσωπικά και όλοι μας θα είμαστε εδώ να το στηρίξουμε αυτό ως εθελοντές και ως άνθρωποι που αγαπάμε και τη Γορτινή αλλά ασφαλώς και την Αρκαδία. Και επειδή λοιπόν στην Τσεχία είναι η έδρα και να είναι απαράδοτα και τα μεταφορικά έξοδα για να έρθουν εδώ για δύο φάσεις. Πρώτη φάση εκπαίδευση και δεύτερη φάση η έλεγχος και η πιστοποίηση. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 2013 εγγραφόμουν να φτάσει ακόμα σε πριν την Μαρούλη, αλλά τι γίνεται. Μπορεί να είμαστε συνθυμώτες. Μπορεί να είμαστε γενιές γενιών στον ίδιο χώρο, αλλά εγώ δεν ήξερα κανέναν, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δίκτυο από Πιτίνα και πάνω. Μέχρι πριν από 1,5 χρόνο. Οπότε και τι έγινε. Λοιπόν, έγινε μια παρουσίαση το εγχείρημα 31 του 2014 με καθοριστική ημερομηνία και εκεί λοιπόν αυτό. Εμφανίστηκαν και οι εθελοντές και άνθρωποι από το βόρειο τομέα που θέλανε να γίνει αυτό. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνεται η ομάδα. Φυσικά το αμέσως επόμενο βήμα της ΜΗ που υπήρχε αυτό ήταν ο ΣΑΟ, με το οποίο συνεργαζόμαστε ήδη από το 2011. Είχαμε συνεργαστεί ήδη από το 2000 με τις φωτιές του Μενάρου και σίγουρα όταν κάνεις κάτι θες να το κάνεις όπως πρέπει, έτσι και όχι να είναι αυτό σχεδιάζεις. Άρα λοιπόν γίνεται 22 Δευτέρου του 2014, μετά μου πάλι. Η πρώτη συνάντηση η οποία έγινε στην Ελλάδα. Ενημερώνουμε τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο, ήταν και μια προεκλογική περίοδος. Θεωρήθηκε ότι αυτό δεν πρέπει να ανακαλυφθεί με τα κοινά, εννοείται και πολύ σωστή η άποψη αυτή του Δημάρχου. Οπότε έμεινε αυτό εκτός της δημοτικής διαδικασίας, θα λέγαμε, και προχωράμε. Εγώ εξάρτητα μπορεί να δει κανείς και κάποιους από τους δημοτικούς που μπορεί να συμμετέχουν εδώ. Εδώ το βόρειο τμήμα, λοιπόν, το βόρειο τομέα. Οι αρχίζουν να δημιουργούνται πλέον η ομάδα. Για τα ονόματα δεν θα αναφερθώ, να πω ότι δύο σχόματα προηγουμένω. Και φτάνουμε μετά το Μάιο, αρχής Μαΐου, έρχονται από την. Ο γερμανικός φορέας, επειδή έχει 600.000 μέλη και 120.000 εθελοντές, έχει αναλάβει την εκπαίδευση. Ήρθαν λοιπόν από τον γερμανικό φορέα, δεν είναι γερμανική πιστοποίηση. Έτσι. Η πιστοποίηση είναι η πανευρωπαϊκή, από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία των 30 χωρών και των 55 Ομοσπονδιών. Καταφέραμε γιατί εκεί δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχε διαμονή και διατροφή. Άρα κόπηκε ο λάδωνας, μείναμε στα 75 χιλιόμετρα 200 μέτρα. Ευελπιστούμε ότι ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια θα δεχόμενη τριετία που θα έρθουν πάλι για να μας ελέγξουν κτλ. Θα έχει κάνει μια υποδομή εκεί πέρα, θα υπάρχουν ήδη υποδομή και από επενδυτές. Οπότε να μπορέσουμε να πάρουμε και το λάδωνα γιατί έτσι τι θα έχουμε. Θα έχουμε όλα τα συντηρητικά πλεονεκτήματα. Θα έχουμε ένα μονοπάτι που θα έχει λίμνη, ποτάμι, φυσικό τοπίο, πολιτιστικά μνημεία, τα πάντα. Δεν είναι τίποτα. Τώρα για τη δουλειά που έγινε. Από τα 75 χιλιόμετρα βρήκαμε έτοιμα τα 25. Τα 25, ένα κομμάτι που είχε γίνει από το ΣΑΟ, του Λούσιου, το μονοπάτι που ήταν από παλιά. Ένα κομμάτι που είχε γίνει από την ομάδα του Παναχούλια στο Βαλτεσινίκο. Τα υπόλοιπα 50 χιλιόμετρα γίνανε όλα σε συνεργασία εθελοντών με εθελοντές του ΣΑΟ και του ΣΑΟ εθελοντές. Έτσι. Και το τι έγινε, λόγω χρόνου, ας δείξουμε μόνο μερικές φωτογραφίες. Αυτά δεν ξεράμε, μην κάνεις ότι χλωρά και τα κόψαμε. Είναι μονοπάτια αυτά που θα περπατηθούν 40 και 50 χρόνια. Βρήκαμε 20 μέσα την έκθεση εναλλακτικού τουρισμού στον κόσμο το Σεπτέμβριο και εκεί θα έχει περίπτωση επί το Μέναρον 3. Εδώ είναι η τελετή που παραδώσαμε τους φακέλους για την πιστοποίηση στη Στερνίτσα. Το Φεβράριο έγινε αυτό.